Καλησπέρα φίλοι του Basel City, βρισκόμαστε στο Arena σήμερα που είχε ένα μάτς μεταξύ των Chicago Bulls και των Houston Rockets. Βλέψιμο τώρα, πάλι δύο απόλυτες των Houston Rockets με τον Μούνκι να ευστοχεί σε προσπαθαλή από τον συνεχιλιασμό. Ξανά για τους Houston, Μουίκης έχει δικαίωμα για πολλές, έχει εξαρχή στην πρώτη. Στοχός και στην δεύτερη. Κάνει το 0-7, δεν έχουν σχολιά ακόμα οι Chicago Bulls στο κομμάτι στον κανόνα. Σαριγιάννης κόβεται το baseline, πάσα στον διάσμο με τον Μουίκη, που είχε στο λαβέλι και θα βάλει το καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τους Houston Rockets. Άσετε το δύο πόντων, επιθετικό rebound όμως από τον Λιλιά, ο οποίος θα πετύχει από το γράφη της ομάδας του. Μουίκη στέκεται, δίνει την πάσα χαμηλά, χάνει με την μπάλα μέσα στην κατοχή. Τώρα οι Fools. Πάνε λίγο το λάθος. Κεντρικός διάδομος, split out στην Ιλιά. Συστάζει, έχουμε 3 δευτερόλεπτα στην επίθεση για τους Chicago Fools. Σαν λάθος πάσα, κλέβουνε κι άλλη μια λάθος πάσα.
χρόνο που είχε για του Houston Rockets, δεν μπορεί να εκτελέσει η Ελλάδα. Αχρίαστο φάουλ στην αντεπίθεση τώρα από τους Fools, οι οποίοι προηγούνται με 7 πόντους, θα έχουν δικαιωμάτια στην ομάδα πολύ. Καζόκι στη βολή, Σαριγιάννης, κατάει την μπάλα. Σαριγιάννης Κωνσταντόπουλος, στο σπίτι κατρίζει, διστάζει, παίρνει το διάδρομο, ξανά στο Σαριγιάννη να γίνει πάσα, κατάει την παρέα στους χώρους, ξανά στον Κωνσταντόπουλο, κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Σαριγιάννη δεν πάει στο καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ, δικαίωμα για δύο φωνές. Στην δεύτερη βολή και άργησα να δώσω τη σχολά. Κωνσταντινόπουλος Σουβιάδη, άστοχο επιθετικό rebound από τον Μιλιά. Κακή πάσα τώρα. Δεν είναι ακριβώς φαουλ, παρόντως ήταν οι Rockets. Εκτός αν είναι για τους Fools, το 7-10 παραμένει, είναι οξύς μετά το σκορ, έχουμε κολλήσει από το σκορ εδώ και περίπου 5 λεπτά. Με συνεχόμενες θετές ενέργειες από τις ομάδες. Σαμιός, κακή πάσα, κλέβει ο Μουίκης. Προσπάθεια για δύο, είναι έφυγε την Σιγομάλα. Εκνευρισμός από τους Fools. Yeah.
επιθετικό rebound το έξανε τους Spurs. Έχουμε time out, επιστροφή ξανά σε λίγο. Επιστροφή από το time out. Κάτω φύλλα τους Χόστον Ρόκετς. Πού τον ζυγωμάνα να παίρνει το διάδρομο, να πετάει την μπάλα να σηκώνει πάρα πολύ μικρό ριμπάουντ. Καταφέρει τελικά καθώς ο Σαμιός έχει συμφάσει. Παπαλούχος παίρνει την προσπάθεια για δύο, είναι εύστοχος, δεν μετράει το καλάθι όμως. Στον Ζυγωμάλα παίρνει το διάδρομο, αφήνει ξανά τον Ανινό, εκείνος κακή πάσα κάτω για τους Φούλς. Παφαλούκος Κωνσταντόπουλος αστοχή για τρεις, Παφαλούκος στο μακρινό rebound. Μακρινός σουτ είναι άστοχο. Και έχουμε φάουλ. Και έχουμε βολές για τους Boston Rockets. Καμπιτσής από πολύ πλάγια στις βολές. Θα ευσοφίσει. Έστω και στη δεύτερη. Είναι άστοχο, παρέχει ο Παλούκος, δεν γυρίζει το rebound. Εδώ γυρίζουν πολύ να την μπάλα οι Boston Rockets. Τι να πετύχουνε. Καλάθι. Παφαλούκος. Κατάει την μπάλα, βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Σαμιό, αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί τόσο ψηλά. Ψυχομάλας. Αφήνει δίπλα για τον Νόητη να ζουν πάλι πίσω σαν να πάνε για την ομάδα, δεν φτάνει ποτέ σε χρειατό όμως. Παφαλούκος για τρεις είναι άσχος, πάει για το μαθήμα την πάση καταφέρνει τώρα. Καπιτσής είναι άστοχος και έχουμε buzzer beater τελικά από τον Μάνας Αρχιδιώργη, ο οποίος έκανε το 7-19 στο συν 12. Θα κλείσουν διαφορά η Houston Rockets στο 10 λεπτό. Επιστρέφει ένα σύνολο στη δεύτερη περίοδο. Επιστρέφω από τις διαφημίσεις με την αδερφή του Σούλς, Αριγιάννης και την μπάλα την ίσα δεξιά. Σούλς μια τρίτη από τον Μαρτίνο είναι άστοχο. Ο
Παπακώστας. Σουτάρο για τρεις, είναι άστοχο. Χαριγιάννης μαζεύει το rebound, μια στα πρώτη περνάει το πρώτο παλό. Καρεβάζει στην παλάκη την ομάδα για την κρίση. Δίνει στον Μαρτίνο. Σουτάρο στον Γιάννης. Πάρα λίγο το λάθος. Σάρι Γιάννης. Πάστα στο post, πολύ ωραία γυρίζει η μπάλα, άστοχη προσπάθεια όμως. Και ο Μουγκίτης κατεβάζει ένα μικρό rebound για τους Boston Rockets. Ζυγομάλας, Καπιτσής, Ζυγομάλας, ξανά Καπιτσή, κακή πάσα. Κόβεται Σάρι Γιάννης, ένας τέρναν είναι φάουλ. Χαμηλά δεν υπάρχει ελευθερωτικό. Επαναφορά από το πλάι για τους Fools. Σουτ για τέλος, όπως ο Κατσάνης έχει συνδεθεί. 10-19. Ο Μάλλας αφήνει για τον Καπιτσί, Καπιτσί σέρβουσε στο πλάι, όσο πιστεύω από αυτό θα άλλη μια επίπτυση για τους Φούς, ο οποίος έχει να μειώσει το σκόρ με τον Σάρι Γιάννη, είναι κατεβάζει. Σάρι Γιάννη, γίνει στο Κατσανί, Κατσανίς γίνει για τον Μαρτίνο, Μαρτίνος γίνει χαμηλά για τον Πλεξίδα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Κατσάνης για τον Πλεξίδα, Πλεξίδας προστάρει, κινείται από δύο σουτάρι με τα αριστερό, η μπάλα παίρνει, βγαίνει, κάπερ στο αμυντικό rebound. Μπάλα στο Μουίκη, ο Μουίκης κερδίζει το φάουλ, από τον Λιλιάδα συμφωνεί με την απόδοση του Μουίκη. Σαριγιάννης δίνει ξανά στο post, σουτ για δύο. Είναι ο Κατσάνης ο οποίος μπήκε και με δώσει πνοή στους Fools. Το 14-19 είναι γεγονός. Το 12-19 με συγχωρείτε. Κλείνουνε σπλίτα out, σουτ για τρεις, είναι κακού από τον Καπιτσί. Κατσάνης. Πολύ ωραία προσπάθεια, παίρνει φάουλ από τον Μιλιά ο Μουίκης, έχει δικαίωμα να αφήνες οι δύο ελεύθερες βολές. 12-19 το σκορ, στο σύν 7 η Boston Rockets. Μουίκης θα στοχίσει πολύ πολύ. Λάθος για τους Rockets, ξανά από τον Fools και είναι 3-2 ενών. Σκύρι δεν πήγε εδώ πέρα, έχουμε βελάκι την γραμματεία και μπάλα είναι για... τους Fools. Έχω μια μικρή διακοπή. Έχει μαθώσει ο Κατσανής τον Fools. Καμπιτσίζει λίγο ο Μουίκη, Μουίκης για τρεις, είναι άστοχος στο rebound. Ο Μιλιάζερ αφήνει να κάτσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και χαρίζει με ακόμα κατοχή για τους
Houston Rockets. Συστάσεις από τους διευθυντές. Ζυγομάλα σε τον Μουίκη. Μουίκη στα πρώτα στιγμή στην κορυφή της μπασκέτας. Σουτ για τρεις. Με άσπαστο του χρόνου. Και Σαριγιάννης γίνει τώρα ένα συμπαθόν. Δύο ωραία ριβές. Πάει μόνος του, βγάζει πάρα πολύ ωραία πάσα στον Μπαφαλούκο, ο οποίος από την άμυνα του Ζυγομάλα δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. Του βάλανε έξω πάνω αφορά την baseline για τους Chicago Fools, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στους 6 ή ακόμα και στους 5 πόντους. Μιλιά χαμηλά, στοχή, ζητάει φάουλ. Δεν το κερδίζει η Μουίκης. Δίνει στη γωνία, ωραίο split out. Κακή επίθεση τώρα και ο ίδιος το επιθετικό rebound του Καμπιτσής. Και η μπάλα είναι εκτός ξανά για τους Houston Rockets. Οι Fools έχουν χάσει συνομιλίες με μονομαχίες στο γραφιστό. Παρότι είναι πιο ψηλά, πιο ψηλή ομάδα από τους Rockets. Και εδώ πέρα ο Ζυγομάλας ευστοχίζει σε ένα πολύ τεχνικό σου μεταβλό. Μια μπομπίτα λαπρίτεζης, πεταχτάρι όπως το λέμε. Μπαφαλούκος, τέλειο διάδρομο, κλείνεται από τρεις, κάνει πάσα στον αντίπαλο και η μπάλα είναι εκτός ξανά για τους Fools. Καθώς ο Μανασάκης παρεμβαίνει τελευταίος, Μπαφαλούκος ξανά για τον Σαριγιάννη. Σαριγιάννη στη γωνία. Σουτ για δύο είναι άστοχο από τον Τριξίδα μόνος στο στόχισσα και εδώ πέρα από το χαρακτηρισμό κλέβει ο Σαγιάννης στην πάσα. Πέντο διάδρομο, εύστοχη αρχοντικά σε σουτ δύο πόντων, ωραίο drive, 14-22. Πάσα στη γωνία, σουτ για τρεις, άστοχο από τον Μανασάκη. Παπαλούκος έχει στον εμβιασμό, είναι 3-2, πάει μόνος του, στέκεται στον αέρα και στο κύρι. Ζητάει και φάουλ και έχουμε time out από τους Rockets, επιστροφή ξανά σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Arena City στον Κρυσό του Ταύρο για τη συνέχεια του μεταδόσης του αγώνα ανάμεσα στους συγκαθοφούς των Houston Rockets. Με τους Houston Rockets θα πάρουν τα 6 πόντων και την επίθεση στα δικιά τους. Πολύ ωραίες προσποιήσεις. Άστο το καλάρι, φεξίδες μας έγινε το rebound και πάλι με κάνουν και τους Fools. Μπαφαλούκος για τρεις είναι άστοχος, ο Σαριγιάννης πάλι με το rebound, μόνος του Μπαφαλούκος τελικά μακρινά το rebound και οργανώνουν άλλη μια επίθεση. Για τρεις ο Κωνσταντόπουλος είναι εύστοχος. Ο Παντής αφήνει τον Αμινό, εκείνος την δίπλα. Παπακώστα να ευστοχεί και να κάνει το 19-24. Σούτια της ξανά και ξανά έρθει ο Κωνσταντόπουλος. Ο Θεός συγχωρεί ο Κωνσταντόπουλος ποτέ. 3-4 τρίποτα. Ποσοστά που θα ζήλευαν και παίχτες Α1. Μπερδεύουν εδώ οι Fools, σούτια τρεις, είναι και αυτό εύστοχο από τον Μουίκη, απαντάει σε δύο στοχόμενα τρίποτα των Fools από τον Κωνσταντόπουλο και είναι το 22-27, είναι γεγονός. Κωνσταντόπουλο στη γωνία και να την μπάλα και τον Μουίκη βάζει στον Σαριγιάννη, Σαριγιάννης για τρεις, είναι έρμπολ. Και έτσι όμως την μπάλα ξανά ο Σαριγιάννης και παίρνει ο διάδρομο, είναι μόνος του. Και είναι... έχουν σφιχθεί και κάτι κοντά στον Μεξίδα σωστά. Καθότι δεν βγήκε ποτέ από τον ζωγραφιστό τον Λόγκη, έτσι από την εγγραφή που ξεχάστηκε. Σήμερα τους καλύτερες οικογένειες. 22-27, Μουίκης στην κατοχή. Κωνσταντόπουλος, πολύ ωραία που ήταν ιδιαίτερο τσομοθέτη για τρεις. Είναι άστοχος ο Ζωπαντής, κατοχή είναι για τους Chicago Fools με τον Μπαφαλούκο. Με οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Μπαφαλούκος μόνος του
σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Τσαλίκη. Κόβεται η πάσα από τον Πλεξίδα. Καπιτσής. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας ακόμα πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Σωδωμένη η πάσα φτάνει σιγά στην παίχτη του, ο οποίος κάνει δουλειά του μετά ο Καπιτσής. Ψάρι Γιάννης μόνος του, πιέζεται από δύο. Σαμιός, ο αριθμός του drive είναι πάρα πολύ κακό. Ψάρι Γιάννης μαζί με το rebound. Παπαλούπος στη γωνία, παίρνει τη baseline. Κερδίζει το foul. Εξειδικόνε τελικά. Ενώ ο Μαφαλούκος και σε φύση της γραμμής εκτελέσει τη λογολέζου για να το συμβαδητή. Μακρινό τρίποντο τώρα είναι άστοχο από τον Καπιτσή. Από τον Τσαλίκη, με συγχωρείτε. Παπαλούκος σε ένα συνεδριασμό, πάσα στον Σαριγιάννη, προσποιείται. Όλες τις κλήσεις 24-27, να οδησάσουν στο καλάθι. Φουλ κατοχή για τους Rockets τώρα, που γυρίζουν την μπάλα. Ζαπάντης δίνει ξανά στον Παπακώστας. Σκληρό φάουλ, ήταν αντιαθλητικό, δεν είναι τελείως αντιαθλητικό. Από τους πιο σκληροτράχηλους παίχτες του τουρνουά δεν καταλαβαίνει από σκληρά μακαρίσματα. Άλλες θέσεις τους θα έκλεγαν. Αυτός είναι επίσης και βαράει πολλές. Άξιο θαυμασμό το θάρρος του. Ας οχίσουμε την πολύ παρόλα αυτά. Ας το δείξει δεύτερη. Πώς θα το προσπάσει για τον rebound. Παφαλούκος. Κάκι πάσα του Σαριγιάννη, κλέβει ο Σωπαντής. Τσαλί και ξανά μου Μουίκης, μαθίζει αυτολισμός. Πέμπτο ομαδικό για τους Φουλς, οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία στον Μουίκη να πάει στη γραμμή της ανθρωπίας για ακόμα δύο φορές. Το σκορ ήταν 27-20, είναι υπέρ της ομάδας του Houston Rockets. Σύμπονται πολύ ψύχραμα, κάνει 24-28, συν 4 του Boston. Ξανά είναι έσχος, συν 4 πολύ, 24-29. Σάρι Γιάννη κατεβάζει τελευταία κατοχή της ομάδας του με 14 ευρωδιαμένους στο ρολόι για το λιγρίξη του πρώτου μισθόνου. Υπάρχει φάουλ το Μουίκη στην προσπάθεια του να αποφύγει το screen του αντιπάλου. Κάτι παναφορά την πλάγια γραμμή έχουν να δώσουν φάουλ. Φούλτς Κωνσταντόπουλος απομακρύνεται, παίζει τώρα ένα τέλος. Κάτι πάσα χαρίσει την κατοχή για τους... Όχι, δεν πεις δεν ξέρω, Σαρή Γιάννης. Πολύ ωραία προσπάθεια, κλίμα που αστόχησε. Θα δώσουμε την καμία αλπίδα, 24-29, επιστροφή σε λίγο για την περιγραφή της περιόδου. Επιστρέφουμε για το 12 λεπτό. Εδώ στο Αρμασίδη, με τον Σαριγιάννη να έχει την μπάλα για τους Fools. Να δίνει για δίπλα τον Μεχατσάνη, ο οποίος αστοχή. Ψήγωμα να σκατεβάζει. Παφαλούκο για τους Σαριγιάννης. Σαριγιάννης πρέπει το διάδρομο και δίνει στο φάουλ και δίνει τις διαβολές. Και τώρα έχει καλέσει πολύ φουλ στο δίνοκο του Σαριγιάννη. Κλείνεται δυνατά με την αθλητικότητά του. Στον εφηλιασμό, όπως και μεγάλη τώρα μου φαλούκο που έχει πάσα. Σαριγιάννης πρώτη βολή με εύστοχη. Ο
εύστοχος στη δεύτερη. Καθώς δεν έχει πείσει ο Μιλιάς στο ευαίσθητο σημείο του σώματός του, συνεχίζει παρόλα αυτά. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σουκομάνα να μάθει στους φιλούς του Λοχούλ και τυχαίνει καλά των δύο πόντων. Παφαλούκος. Σταματά δίπλα του Σαργιάννη δίπλα, Σαργιάννη σαν στον Παφαλούκο, Παφαλούκος παίρνει το σκριν. Ρίναρι στην Ελλάδα που είναι κατσάρι, εκείνο σαν είναι Παφαλούκο. Σκύριε τον Σαργιάννη, κακή πάσα όμως, δεν προλαβαίνει, δεν μπορείς να κρατήσει. Ζήγο μάλας έχει την πάρα τώρα. Και σουτάρει για τρεις, είναι άστοχο. Κάνει στο rebound και μπάλα εύκολα για τους Fools. Με τον Παφαλούκο να κατεβάσει ξανά. Με τον Σαριγιάννη. Σαριγιάννης πάει να πάρει τον δεξί διάδρομο. Κλείνεται, γυρίζει μπάλα Παφαλούκο. Σουτά, όχι, προσκύνεται για δύο. Η πάσα στο Σαριγιάννη, ας έφυγα το καλάθι μόνος του. Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος, δεν θέλασε τόσο όμορφη στην προφορμα της Βέτικα. Η μπάλα είναι ξανά για τους Φουλς όμως. Παφαλούκος. Σουτ είναι άσκοπη του κορυπάτα με τον Μιλιά. Μιλιάς πρέπει να φύγει τα τρία. Σηκώνεται, δεν εύσοχη υπό την αυσιστική άμυνα των δύο ψηλών. Των Houston Rockets. Ψυχομάνας από τον Βεφέρα. Τέτοια εξοχή. Μιλιάς στο rebound. Γιατί μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Κάτω φύξε ένα για τους Φουλς. Σαριγιάννης. Παφαλούκος. Απ' τη γωνία μετά που την άστοχο. Χαμηλό σκορ. Κακό θέαμα από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Το σκορ να είναι 2-2 το επιμέρους στην πρώτη περίοδο, καθώς παρόντο έχουμε κυλήσει 3 λεπτά. Ελπίζουμε σε βελτίωση του θέαματος στις μέσες επόμενες φάσεις. Ψυγομάλας για 3 είναι ταπλό, είναι άστοχο στο θετικό rebound. Αλλά έχει λήξει ο χρόνος, θα το φύγει ξανά για τους Φουλς. Μπαφαλούκος περνάει το κέντρο. Για τον Σαριγιάννη, Σαριγιάννης θα έχει τον Κωνσταντόπουλο στο πώς. Μέσα σε τρεις ελίσσεται δε σου, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Ζητάει φάλα από διετή. Ανινός, Ινινός, ο Καπιτσίκος, κάνει την μπάλα, Μπαφαλούκος φέρνει το ίδιο και το φάουλ. Πολλά φάουλ οι δύο ομάδες, καθότι έχουμε συμπληρώσει ήδη 21 φάουλ και βρισκόμαστε μέσα της περιόδου. Σουτ για δύο είναι άστοχο το Μαρτίνο. Ψυγομάλας κατά την μπάλα, βγάζει πολύ ωραία στον Ζαπαντή, εκείνος κρατάει την μπάλα. Στη γωνία διστάζει για τρεις, είναι δίπλα στον Μανασάκη. Μανασάκης κανά του ας το πούνε για δύο πάλι Boston Rockets. Άλλη μια πορεία πάσα του Παφαλούκο στον Σαριγιάννη. Το σημείο αριστερό το λίγο θα αφήσει η Παρασκαλά και θα κάνει το 28-31. Μειώνουν στους τρεις. Ψυγομάλας τον Ζαπαντή, εκείνος ήταν έξω στο καπιτσί, καπιτσίς για τρεις είναι άστοχος, παλεύουν το μαζί του. Η μπάλα είναι για τους Φουλς. Έχουμε τα time out, επιστροφή ξανά σε λίγο για τα 5 και 25 της περίοδου.
Επίστευσα το timeout, Μπαφαλούκος είναι την καθήκη της μπάλας για τους Fools, οι οποίοι βρίσκονται 3 πόντους πίσω στο σκορ. Πόστα αντίνουν, δεν κατά την μπάλα την καθήκη πάσα στον Πέκτορα και οι πρώτοι δυσκολεύουν να κατέσουν με κατοχή ανάμεσα μόνο στους συμπαίκτες τους. Απάντης Σουρδιάδινο, είναι έστοχος, κάνει το 21-33. Μετά από πολύ ώρα έψοχουνε σε καλάθι. Σουρδιάδινο χωρίς φαλενετές, ο ίδιος κανένα στο rebound ο Μουίκης. Κερδίζει το φάουλ, κατοχή είναι για τους Boston Rockets από την πλάγια γραμμή. Από την baseline με συγχωρείτε. Πολύ ωραία παλαφρά και ακόμα πιο ωραίο κόψιμο από τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος λέει όχι σήμερα, όχι στο καλάθι. Σον Μουίκη και τους βγει τα φώτα. Καμπιτσής και τον Σαπατή. Σουτιάτρης, είναι άστοχο χαμηλό, Καμπιτσής στο rebound. Ξένα για τον Ζαπάτη, δίνει στον... Και έχουμε ξανά τρία δεύτερα. Σάρι Γιάννης στη γωνία. Κάνει την μπάλα. Έχουμε συστάσεις από τους διαιτητές, καθότι οι παίχτες λειτουργούν οι άλλα χάμε στον αγωνιστικό χώρο. Μουίκης, πάρα πολύ ωραία ριβέρς, αλλά το κούμπο Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ μαζί όλα σε ένα. Μία σε δραμαμίνες αντιπάλους, οι οποίοι δεν προλάβαν να τον δούνε. Μπαφαλούκος για 3 είναι έστοχος, μεγάλος που παλαιοκοτάνει το 31-35, για φορά ξανά στους 4. Καμπιτσής για 2 είναι έστοχος, 31-37, να που σιγά σιγά το μάτς αρχίζει και βρίσκει ρυθμό, 3 λεπτά πριν από τέλος της περίοδου βέβαια. Σε 2 ρολάρι, έχουμε ξανά 30 όμως. Και ξανά time out, επιστροφή πάλι σε λίγο. Επιστροφή από το time out, κατοχή για τους Chicago Bulls. Με τον Μπαφαλούκο, να ρωγαμένει ακόμα μια κοίτα της ομάδας του. Αφήνει δίπλα στους αλλιώς. Αλλιώς κάνει την πάρα από την Ιταλία μας και ο οποίος κάτσε πολύ ωραία στον επιβιασμό και στο ξανάκι από τον Μανασάκη. Να λοιπόν από πουθενά εξόχισαν στις δύο πόντους οι Boston Rockets. Μπαφαλούκος χάνει την μπάλα και μόνος τώρα πέντε συγκρίσεις οι δύο πόντους αραμίζους που πήρουσαν τους 18 πόντους από το σκόρ του αγώνα. Ξάρι Γιάννης την μπάλα δίνει στον Μίλια και όσο να παίρνει να βγάλει την πάσα, κόβεται από τα πόδια του
Μουίκη. Θα το φίξανε για τους Φουλς, για 15 λεπτά με τον Σαριγιάννη να βρει και τον Μιλιόγινο σε αριστερό σουτ. Παίρνει το φάουλ, κερδίζει δύο βολές καθώς θα φόξει στο σουτ. Βλέπουμε τώρα ωραίο φουτ για να στους δύο παίκτες. Και έχουμε αλλαγές, Μαφαλούκος εκτός και στη θέση του Κατσάνης. Αυτός θα το δείξει σαν για τους Σκούλς, με τον Κωνσταντόπουλο να κατεβάζει την μπάλα. Ζανής για τον Σαριγιάννη. Αναφορά από την baseline, ένα λεπτό για το τέλος της περίοδου με τους Houston Rockets να προηγούνται με 7 πόντους. Μουίκης στην κορυφή, παίρνει το screen, διστάζει για 3, αφήνει δίπλα, σουτ για 2 με ταμπλό, είναι εύστοχος ο Σανίκης. Κάνει το 34-43, στο σύν 9 η Houston Rockets. Σαριγιάννης για τον Σαμιό. Ωραία γυρνάει στον Κωνσταντόπουλο. Πάρα πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία assist. 36-43 και 35-35 τέλος στους συμπεριόδους. Να ανοίγουν όλα στους Houston Rockets. Και τον Μούρκο να οργανώνει. Είναι τον Κωνσταντόπουλο, στην κορυφή είναι μόνος του, προς σπίτι για 3, σουτάρι. Πάρα πολύ δύσκολο τίποτα, έχει είναι εύστοχο μπάσερ μπίτερ. 36-36 στους 10 με τη μέγιστη διαφορά κλείνει την περίοδο. Οι Rockets επισοφήξαν να σε λίγο μεγάλες αφνήσεις. Επιστροφή για την τελευταία περίοδο του αγώνα στο Arena City. Με τους Rockets να προηγούνται για 10 πόντους. Άσχη προσπάθεια με την κόλλη πάντα από τον Μουίκη, ο οποίος ήταν πολλές διπλές, παίρνει το φάουλ. Δεν έφτασε όμως ο Γαλάφη. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχος 36-48 του συν 12 από ό,τι φορά στο παιχνίδι. Σαριγιάννης Κωνσταντόπουλο. Άστοχος Μουίκης στο rebound. Άντε, έξω το μήντα. Το μάτς σε φέμπτη. Κωνσταντόπουλος. Πάσε στο μπουτένα, κατά το κύμα για τους Σκούλς. Φάουλ του Παπακώστα. Πάνω στο Σαμιό. Πάνω φορά από το πλάι. Φλεξίδας. Άστοχος. Ζανίκης στο rebound.
με τον Τζιγομάλα. Ο Νίδης Λεβέλια είναι εύκοχος. 36-52 στο σύν 16, πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η Χόσμ Ρόκετς. Γιάννης αστοχή. Γιάννης στο λιμπάουν. Ζήκο Μάλλας. Παπα Κώστας. Τζαλίκης. Άστοχος. Επιστροφή από το time out, τελευταία 7:40 του αγώνα, 36-52 προηγούνται οι Χόσμ Ρόκετς στο Chicago Fools. Χόσμ Ρόκετς στη γωνία. Τσίγο Μάλλας μόνος του στο Chicago Fools, 36-54 στο σύν 18. Η διαφορά σου πάει και ξεφεύγει. Μαφαλούκος ξεμαρκάρει, δεν σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Και κατοχή ξανά για τους... από τον Κωνσταντόπουλο. Ο Ζηγομάλας δεν κατάφερε τον Κωνσταντόπουλο, αλλά στόχισε. Παπαλούκος για τον Σαμιό, εκείνος συγχωρήθηκε τον Κατσάνη. Κατσάνη στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος στον Παπαλούκο. Παπαλούκος παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, βγάζει τον Σαριγιάννη. Σαριγιάννης μέσα σε δύο. Σέντο Παφαλούκο, 3 για το τέλος της επίθεσης. Παφαλούκος παίρνει την προσπάθεια. Αριστερό lay-up και ευστοχή. Εδώ παραπάνω από μαντική προσπάθεια των Fools. Το τελικό αποδείχνει τον Παφαλούκο, ο οποίος σκοράρει, κάνει το 54 στο μείον 16 η ομάδα του. Τζιγομάλα σκόπεται από τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είχε ανεβάσει ρολά σήμερα, και Σαριγιάννης. Παίρνει το διάδρομο, αφήνει άξονα στο μαζολάθι, παίρνει το σερβιτικό rebound, με αριστερό σου κόντρα και ευστοχή αυτή τη φορά. 40-54, στους 14 μειώνει τώρα οι Bulls. 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ζηγομάλα κατεβάζει μου Ίκης. Διστάζει αυτή, σηκώνεται. Κακή επιλογή από τον Μουίκη, ο οποίος πήγε να εκμεταξει το foul, και έχουμε time out τώρα, επιστροφή ξανά σε λίγο. Επιστροφή για το time out. Οι Fools πολύ με τα δεκάτσα από τον Χόσμ Ρόκετς, τον Παφαλούκο να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τη διαφορά. Ο Παφαλούκος αφήνει πολύ αντεπάρτη φράδο, ο Παφαλούκος κάνει μήνυμα την πρώτη, ο οποίος χάνει την μπάλα. Και τώρα... Τσαλίκης για τον Ζηγομάλα. Στην γωνία για τον Λεγινό, εκείνος αστοχή. Ζηγομάλας παλεύει για το rebound, τα καταφέρνει. Παφαλούκος σε μια ακόμα τέτοια της Fools. Το παίρνει μόνος του και καλά κάνει. Η ηγετική ξενομία του Fools διαμαρτύρεται. Ο Σάλος Αλβέρτης. Αλληνός βγάζει σαν άσο πως 3 δευτερόλεπτα, πόσες φορές έχουμε δει σήμερα αυτό. Πιο πολλές παραβάσεις σαν δευτερόλεπτα έχουμε δει σήμερα παρά καλάθια. Παπαλούκος. Ζαριγιάννης. Κωνσταντόπουλος. Ζαριγιάννης στην κορυφή. Παπαλούκος στην γωνία, παίρνει το κεντρικό διάδρομο, δίνει δίπλα.
Κατσανής για τρεις, αστοχή, Σαριγιάννης με το rebound, αστοχή όμως, μπάζουν κάτω Πατήρη. Τσαλίκης, βγάζει στα αριστερά. Με Καμπατσί, Τσαλίκης στην κορυφή. Δίνει και τον Ζυγωμάλα. Πέντε κατά την αστοχή. Ωραίες λιβές, πολύ δύσκολη προσπάθεια ξανά στη Μούνη, το Κοντόπουλο ευστοχή. Δεύτερη φάλα κάνει ξανά στο παιχνίδι αυτό. 42-56, διαφορά παραμένουν στο 14, δεν πιστεύω να μπορεί να γίνει στο παιχνίδι. Ενώ ευστοχή για τις ο Παπαλούκος. Και στην διαφορά στους 11, 45-56. Τσαλίκης, κακή πάσα. Στην άλλη γραμμή του Πέτρου καθόλου τους φούς με τον Σαριγιάννη να πάνε την επαναφορά από την πράγια γραμμή. Για τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι στο πώς, το φάουλ είναι χαμηλά, αλλά το μετράει ο Γαλάφη, ο διευθυντής Γαλάφη. 40-56, να λοιπόν που από τους 18 πήγανε στους 9 οι Fools και έχουμε και να πάνε μέχρι τους 8. Αλλαγή τώρα για τους Houston Rockets. Κάνει λίγο σε κάποιοι να περάσουν έξω, στη θέση του να περάσουν ο Μουίκης. Παπαδής κατάει την μπάλα, οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Για τον Μουίκη παραλίγο να σπάσει στην Γάλλου Σαριγιάννη. Ανάμεσα σε τρεις, κόβει το ξανά τον Ξενόπουλο. Σουτ για τρεις, είναι κακό το σουτ από τον Ζαπαντή. Μπαφαλούκος για τον Σάρι Γιάννης, πολύ πολλές φορές αυτό και ακόμα και πολλές φορές αυτό, μην μπορεί να κρατήσει ο ίδιος την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος για τρεις, είναι χαμηλό το σουτ, παλεύουν το rebound, Μουίκης έχει χάνει την μπάλα στα χέρια του και έχουμε φάουλ, πάρα λίγο καλά και φάουλ από τον... Μιλιά. Ο οποίος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές και να σημειώσει διαφορά για πρώτη φορά στους 6 μετά από ώρα. Δεν έχω κάνει αυτό στο σύστημα τη βολή. Κεφαλιά αλλάζει Ντάν για να τη στείλει στο διαιτητή. Τα κουνάκια θα τον δίνει ο διαιτητής και πάλι πίσω στον Μιλιά για να εκτελέσει δεύτερη βολή. Άστοχος στη δεύτερη, το απόλυτο παραμένει. Μπαίνει ο ίδιος στην προσπάθεια, κάνει σπίτι ωραίο, προσπίτι για τρεις και σουτάρει και αστοχή για τρεις. Ο Κατσανής τυλάει ο Θεωριάννης για να μαζί στο rebound. 2-20 του λεπτά αγώνα, στο σύν 8. Οι Rockets, οι οποίοι απέλεσαν ένα μεγάλο προπάτσιο που φάνε σύν 18 πόντων να μην απατούμε. Κακή πάσα και άλλη μια προσπάθεια να μειώσουν για οι Fools τώρα. Καλύτερα στέλνει το μπασκετσί του Φώτη Μπέλλο να περνάει την baseline. Ενώ στην γύση του αγώνα, ο Παπαλούκος. Κωνσταντόπουλος για τον Σαμιό. Η μπάλα παραμένει για τους Fools. Για τον Μιλιά με συγχωρείτε. Ένα μηνιάς, ψάνει την μπάσα, δεν είναι στη γωνία, Παπαλούκος σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Μόνος στο rebound ο Μουίκης. Κατεβάζει τον Βανώνη, Μουίκης που το σκορδό με 23 πόντους. Θα απαντήσει στην κορυφή, καθυστερεί. Κλείνεται, πάει μέσα σε 4 για τον Τζαλίκη, κάνει το τρόπο της μπάλας. Τζαλίκης ψάχνει την μπάσα, κακή πάσα, είναι εκεί όμως ο Ζυγωμάλας έκανε στην κατοχή και να εκτοχίσει 2 πόντους. Ακόμα μια φορά μπροστά στο πρόσωπο των ψηλών των Fools. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές αυτό σήμερα με τον
γονάτσι, γιατί η διαφορά πάει στους 7. Στα πιο σίγουρα χέρια του αγώνα η μπάλα. Που ήδη πιέζει ψηλά προς Αριγιάννη. Παίρνει το φάουλ. Δεν έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν κάθε δύο ομάδες. Το έχουμε και δύο από τρία ομαδικά φάουλ. 1 και 8 για το τέλος του αγώνα. 51 πέρα από τους σκόρους. Στους 7 πίσω οι Fools. Επίθεση για τους Houston Rockets με τον Ζιγκομάλα να κατάει την μπάλα. Ζιγκομάλα φτάνει την πάσα, δίνει για τον Τσαλίκη. Τσαλίκη στην κορυφή, παίρνει το δεξί διάδρομο. Μόνος του δεν ευστοχεί, παίρνει δύο βολές όμως. Λίγο τρόπο 57 για το τέλος του αγώνα με το σκορ να είναι στο συν 7 για τους Houston Rockets. Τσαλίκης κοντεύει να φτάσει στο τρίποντο για να καλύψει τις βολές. Ανάσα συνήθως τρόπος για να κλείνει κανείς τις βολές του. Και αναποτελεσματικός αλλά εύστοχος που βλέπουμε σε αυτή τη βολή. Μαφαλούκος τρέχει στην αντίπαλη μεριά, δίνει για τον Σαριγιάννη, κατάει μόνο στην μπάλα, κατάει τον Σαριγιάννη, κακή πάσα. Ζήκο Μάλλας και εδώ πέρα πιστεύω ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Μαφαλούκος περνάει χωρίς φάουλ. Όχι, δίνεται το φάουλ τελικά από τον Παπακώστα πάνω στο Μαφαλούκο. Επαναφορά ξανά από το πλάι, λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα, 39 και 4 για την ακρίβεια. Κατσάνης τον Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντόπουλος για τον Σαρεγιάννη. Σαρεγιάννης για 3, είναι κακό. Μπαφαλούκος μαζεύει το rebound. Βγαίνει εξόντως στο τρίποντο, σουτάρει εκείνος με τη σειρά του και ευστοχή. 54-51, στους 5 διαφορά με τους συγκρότητα για τον αγώνα. Ζιγκομάλας μόνος μου και όλοι σας λέει κύριοι. Εγώ θα κοπαλήσω την ομάδα μου στη νίκη και το κάνει. 34-61. Σαριγιάννης χάνει την μπάλα μόνος του Μαφαλούκος εκεί και να μαζέψει ακόμα ένα rebound. Υπάρχει στον Σαριγιάννη ο οποίος έχει χάσει την μπάλα μέσα για του 50 φορές στο ελληνικό παιχνίδι. Στους διατρείς είναι άστοχο, δεν είναι ο νικητής. Περνάει την μπάλα ο Μουίγκης, 54-61 με 8 πόντους, με 7 πόντους διαφορά θα κερδίσουν. Αυτά από τον Basket City, καλή συνέχεια.